Είναι άλυμα δηλαδή, μέλι, ταχύνι. Χαρούπι. Τι χαρούπι. Χαρούπι και δοκιμένο. Από πού είσαστε εσείς? Από Θεσσαλονίκη. Έχετε χαρούπια Θεσσαλονίκη, έχετε. Η Κρήτη. Μελένια, Ωραίο. Αντί να δρώσω σοκολάτα, τρώω αυτό. Ζάχαρη καθόλου δηλαδή. Δεν έχει ζάχαρη, δεν έχει σοκολάτα. Έχει μέλι αντί για ζάχαρη. Και έχει γεύση σε σοκολάτα. Αντί για κακάο. Δεν παίρνουν και μέσα να δούμε στο σώμα. Και η εταιρεία λέγεται Μελισσόκηπος. Έχετε μετά και μέλι, κρέμα. Είναι αυτό, για, ποιο χρήση, για ποια χρήση είναι αυτό? Λεπτό κρυσταλλωμένο. Γι' αυτό, για να λύσετε πιο εύκολα. Για άλυμα γι' αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα, αυτό είναι μόνο μέλι. Είναι ανθόμελο και το κρυσταλλωμένο. Κοίτα πόσα υπάρχουν, για καλημέρα, να κεράσουμε. Έχουμε και μέλι κανέλα. Είναι το ίδιο, απλά έχει, είναι λίγο πιο spicy, ας πούμε, πιο πικρό, κάτι. Κάτι. Αυτό με την κανέλα, κανέλα. Να το δοκιμάσουμε. Είναι κανελάτο. Ορίστε, τι θέλετε να δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε αυτό με την κανέλα. Μερακόμιλο έχεις βγάλει. Μέλι μερακόμιλο, όχι. Έχουμε εδώ. Αν μπείτε στο site θα τα δείτε. Μελισσόκηπος. Από Θεσσαλονίκη είπατε. Μπράβο. Αξιός, ελληνικό μέλι δάσους. Και αυτό είναι τη μελένια που έχετε εκεί. Μελένια. Και αυτά είναι τα χαρούπια, έτσι, αποξηραμένα. Έτσι το παραλαμβάνει. Και το τρίβεις αυτό και το... Γίνεται σκόνη, αλεύρι. Και το μαζί εκεί. Μαζί με το μέλι μας κάνει αυτό το ποτέρι. Παίρνει το χρώμα το σκούρο. Και τη γεύση. Είναι δυνατό δηλαδή. Αυτό είναι η ελληνική σοκολάτα που δεν την ξέρει κανείς. Στην Ελλάδα. Το κακάο το ξέρουν, αλλά το... Το χαρούπι το ξέρανε. Το ξέρανε παλιά. Τώρα ξανάρχεται. Τώρα θα ξαναγυρίσω. Έχει αυξηθεί η παραγωγή σου. Θα θυμηθούμε πολλά. Παλιά.